1575 μέτρα και το νούμερο 1 είναι ο Φαουστό, με 60 κιλά υπέβει ο Μιχαηλίδης, προπονητής ο Αγγελόπουλος, ιδιοκτήτης ο κύριος Απόστολος Μπαγιάστας, το 2 διαγράφει. 3 Νεϊσάν με 58 κιλά Ναβάτσο Δημητσάνης, προπονητής ο Αγγελόπουλος, ιδιοκτησίας του κύριου Κουτσομίτη και των Χριστιανά Στέιμπλς. Νούμερο 4 Μεντίσιαν Ντρίμ με 57,5 κιλά Ναβάτσο Ψαραδάκης, προπονητής ο Παναγιώτης Θεολόγου και ιδιοκτήτης ο κύριος Κωνσταντίνος Μαργαρίτης. Θυμίζουμε ότι βγάζει τις παροπίδες σήμερα λόγω του στίβου. Νούμερο 5 Αμπουράχη με 56,5 κιλά Ναβάτσο Μαστοράκης, προπονητής ο Αγγελόπουλος, ιδιοκτήτης ο κύριος Βασίλειος Παπαδόπουλος. Νούμερο 6 Ορκ με 56,5 κιλά Ναβάτσο Δρόσος, προπονητής και ιδιοκτήτης ο κύριος Γιάννης Μικονιάτης. Και τέλος το νούμερο 7 Μακάρ με 53 κιλά Ναβάτσο Ντιόν Τσέλα, προπονητής ο γιατράς ιδιοκτησίας του υποφορβίου Ελιάς. Αυτά από πλευρά συμμετοχών. Κλείνει και η τελευταία πόρτα, όλα έτοιμα, δεύτερη υποδρομία, 1575 μέτρα η απόσταση. Και δίδεται η εκκίνηση. Ο Φαουστό είναι αυτός που αρχικά θέλει να οδηγήσει. Ο Αμπουράχη έρχεται εσωτερικά του και είναι επίσης το άλογο που θέλει να βγει μπροστά. Ο Ορκ έχει φύγει καλά. Ακολουθεί τρίτος μπροστά από τον Μακάρ, τον Μεντίσιαν Ντρίμ και φυσικά τον Νεϊσάν που είναι τελευταίος. Οδηγούν συγκαλπάζοντας από μέσα το νούμερο 5 Αμπουράχη και δίπλα του το νούμερο 1 ο Φαουστό. Στη συνέχεια από την εσωτερική το νούμερο 6 ο Ορκ και δίπλα του το νούμερο 7 Μακάρ. Ακόμα πιο έξω το νούμερο 4 Μεντίσιαν Ντρίμ και φυσικά κοντά του και τελευταίο το νούμερο 3. Νούμερο 5 σταθερά Αμπουράχη από την εσωτερική και νούμερο 1 Φάουστο, οι δύο πρώτοι στο βήμα του έρχεται ο Μακάρ, πιάνει τους δύο πρώτους και σχεδόν συγκαλπάζουν. Ορκ, ο Νεϊσάν είναι κάπως υποπίεση στην προσπάθειά του να ακολουθήσει τον όμιλο. Συνεχίζει απ' έξω με Ντίσιαν Ντρίμ, όλοι κοντά σε έναν ιδιαίτερα αργό ρυθμό και καθώς πλέον έχουμε φτάσει πριν από τα 600 μέτρα. Σε λίγο θα φτάσουμε στο σημείο των 600 μέτρων, βλέπετε εδώ ακριβώς όπου συνεχίζει και προηγείται ο Μπουράχη με τον Φάουστο κοντά του, τον Μακάρ ακόμα πιο έξω, τον Ορκ που επιστρέφει για να μπει δυνατά και τον Ντίσιαν Ντρίμ που βγαίνει ακόμα πιο έξω, ενώ ο Νεϊσάν έμεινε τελευταίος. Πάμε στην τελική ευθεία πλέον όπου ο Μακάρ κάνει την τελική επίθεση στο βήμα του, όπως βλέπετε πιάνει τους δύο πρώτους συνεχίζοντας χωρίς να παίρνει διαφορά, αλλά κρατά αυτό το σταθερό βήμα μέχρι τέλους θέλοντας να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Ο Νεϊσάν κάτι προσπαθεί να κάνει τώρα από την εσωτερική πιο έξω, Ορκ μέχρι τέλους Μακάρ και έρχεται Ορκ απειλητικά διεκδικώντας κάτι καλύτερο από τον Φάουστο και πράγματι έρχεται απ' έξω για να διεκδικήσει την δεύτερη θέση πάνω στο ταμπλό. Τέταρτος ο Νεϊσάν. Μακάρ είναι αυτός που θα πάρει την νίκη εδώ, το νούμερο 7. Θα δούμε εδώ το replay. Έτσι. Μάλλον έμεινε ο Φάουστο. Αυτό δείχνει, ότι ο Φάουστο από μέσα είναι δεύτερος. Ορκ τρίτος. Φάουστο και Ορκ πάνω στο ταμπλό με την όποια επιφύλαξη μπορεί να έχει κανείς. Τέταρτος ο Νεϊσάν. Επαναλαμβάνω, 7. 1 και 6 σε photo finish. Μετά το 3. Ατυχίες πολλές ο Νέισαν. Ποια πιστεύεις ήταν η ατυχία του? Ότι εκεί που κλείστηκε, ήρθε απ' έξω με Ντίσιαν Ντρίμ, κάποια στιγμή τον έκλεισε, μπήκε μέσα και μετά όταν πήγε να ανέβει πάλι τα βρήκε όλα κλειστά. Άλογο που κάνει φίνιση, τα έχει αυτά. Άμα δεν το βγάλεις απ' έξω το άλογο για να έρθει, να είναι ξεμπλοκάριστο, άμα μπεις από μέσα έχεις τον κίνδυνο είτε να κλειστείς είτε χίλια δυο. Επανέλαβε εδώ ο Μακάρ τη διαδρομή που λέγαμε και στο βήμα του κυριολεκτικά θα πιάσει τους πρώτους, θα πάει μαζί τους μέχρι την ευθεία όπου προοδευτικά βέβαια, καθώς θα υποχωρήσουν οι αντίπαλοι του, θα κρατήσει αυτός το προβάδισμα έναντι του Φάουστο που δεν υποχώρησε βέβαια, του αντίον, κράτησε και αυτός ένα βήμα λόγω του ρυθμού. Εδώ βλέπουμε και πάλι τι έγινε από την αρχή. Με Αμπουράχη από την εσωτερική, είπαμε το start είναι αυτό που θα κρίνει πιθανότατα, δύο άλογα που έχουν την αρχική ταχύτητα και είναι, θα μπορούσε να πει κανείς καταδικασμένοι να μην πάνε γρήγορα, ναι. Να μην πάνε δηλαδή προσπαθούν και καλά ναι. Για το κεφάλι να ανοίξουν το βήμα και το ρυθμό, ότι από μέσα πιθανότατα θα είναι αυτός που θα πάει μπροστά. Παρ' όλα αυτά δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα ο Φάουστο.
Θα πάει η παρέα του σε ένα ρυθμό που του αρέσει. Θα έρθει και ο Μακάρ όπως του αρέσει επίσης, χωρίς να ανακόπτει και να αρχίζει τις δυσφορίες. Θα παρακολουθήσει το ρυθμό τους και στο τέλος την ευθεία θα βγει μπροστά. Στη συνέχεια τον Όρκ από μέσα και αυτή η καλή του θέση αρχική θα του δώσει την ευκαιρία και στο τέλος, παρότι όταν θα χρειαστεί να φύγει η κούρσα δεν έχει τη ρεπρίζ, δεν είναι βαρύ άλογο. Θα ήθελε δηλαδή να πάει πιο γρήγορα η κούρσα για να έρθει αυτός. Κοιτάξτε, που φύνεις, παρόλα αυτά θα έρθει στο τέλος. Εδώ είναι ο Νέισον, εδώ είναι το βασικό που δεν μπορεί να περάσει. Έρχεται από μέσα τέλος. Εκεί τελείωσε η κούρσα. Και εδώ που θα πάει να βρει το κάγκελο, θα κλείσει λίγο και ο Αμπουράχη δεν έχει μετά τη δύναμη. Θεωρείς ότι έπρεπε να συνεχίσει απ' έξω. Απ' έξω, ναι. Απ' έξω είναι μια κουβέντα. Τώρα εμείς το λέμε. Εφόσον παίρνεις την απόφαση να συνεχίσεις, ναι, από εκεί που αποφασίζεις. Ναι, βέβαια. Εκεί αυτή είναι η απόφαση του δευτερολέπτου. Εδώ και πάλι. Και βέβαια, τελευταία μέτρα. Αν δεν είναι τόσο δυνατός ο Μακάρ, θα νικήσει ο Φαούστο, έτσι. Άμα δεν το επιτεθεί γρήγορα, έχω την εντύπωση ότι θα νικήσει ο Φαούστο. Θα μπει στην ευθεία, δηλαδή θα έχει αυτό το μικρό προβάδισμα και το κρατήσει. Γιατί δίνει μέχρι το τέλος, δεν κοβεί. Περιμένουμε πάντα το αποτέλεσμα για τυπικούς λόγους, διότι έπεσαν μαζί 1 και 6, επαναλαμβάνουμε, και μπροστά από το φαβορί που περιορίστηκε εκτός παιχνιδιού στην 4η θέση. Κάνουν εντύπωση τα πολύ υψηλά σύνθετα του Μακάρ. Ναι. Πρέπει να σου πω ότι το πιο φαβορί του με το νούμερο 3 από εκεί είναι στα 28,60 και μετά πάει πάνω από 40. Βέβαια, πληρώνει. Πληρώνει ο Μακάρ. Μεγάλο φαβορί ο Νέισον. Μεγάλο. Κοίταξε, εδώ τώρα είμαστε στα 600. Εδώ που μπήκε μέσα ο Νέισον, πάει τελείως η κούρσα. Είπαμε, είναι και λίγο βρεμένο, είναι 1002. Το περιμένουμε πρώτο αποτέλεσμα. Πάντως το κλειστό σύνθετο δίδυμο με το 1-7 ήταν στα 68, σύνθετο δίδυμο στα 68-80. Ψηλά. Δεν έχουμε ακόμη. Περιμένουμε πάντα το photo finish, πάντα για τυπικούς λόγους.